Βερολίνο, Final Four Ευρωλίγκα 2024. Τώρα έρχεται 24-26 Μαου με συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων μετά από 12 χρόνια, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και αυτό είναι ένα βίντεο τη Ευσύνη για το, μια ανάλυση ας πούμε, για το Final Four που περιμένει όλη η φίλη στην Ελλάδα. Ο καθηγητή Αρμόδιο στην εφημερίδα μα για θέματα του Μπασκετιάννη είχε μια υποχρέωση σήμερα που δεν έπαιρνε βολεί, Αλλά έχουμε φέρει guest ε, Επίση, έγκριτο δημοσιογράφο, έμπειρο, Μιχάλη Τζουλιανόβλου, από το γνωστό αθλητικό site Gazeta.gr. Welcome, Μιχάλη, που λένε και στην Γερμανία. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Τι γίνεται. Καλά, έτσι όπω το είπε και δύο ελληνικέ ομάδε στο Final Four, λέω η συνέχεια θα είναι τι κακό μπορεί να γίνει. Ή τι μπορεί να γίνει, τι <συνήθως> μπορεί <συνήθως> <συνήθως> να περιμένουμε στο Βερολίνο. <συνήθως> Έχανε, <συνήθως> έκανες, Πολλά μπορεί να περιμένουμε. Έκανε την ερώτηση μόνο. Έκανε την ερώτηση μόνο, τι μπορεί να περιμένουμε. Κοίταξε, αν το πάμε από την άποψη του οπαδού του φιλαθλού, εν περιπτώσει. Με 50% πιθανότητε, γιατί έχουμε δύο στι τέσσερι ομάδε, οι περισσότεροι περιμένουν ότι μια ελληνική ομάδα θα πάρει την κούπα. Ναι. Εγώ θα πω ψυχραιμία, υπομονή, ε, να δούμε λίγο, να φτάσουμε στην Πέμπτη, στην Παρασκευή. Είναι πολύ περίεργα τα μάτσα. Είναι δύο ημιτελικοί, είναι δύο παιχνίδια που όπω και να το κάνουμε είναι μονά. Στο μόνο παιχνίδι θα κερδίσει ο καλύτερο, αλλά δεν σημαίνει ότι ο καλύτερο εκείνη τη βραδιά θα είναι στην πραγματικότητα η καλύτερη ομάδα. Οπότε είναι δύσκολα και τα δύο ζευγάρια. Ε, περισσότερο νομίζω του Ολυμπιακού. Γιατί παίζει με τη Real Madrid που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη, ήταν η ομάδα που ήταν για τι περισσότερε αγωνιστικέ το τρένο τη Ευρωλίγκα. Ε, ο Παναθηναίκος παίζει με μια πολύ πονηρή ομάδα. Ε, μια ομάδα που εγώ δεν την υπολόγιζα στην αρχή, αλλά με την αλλαγή του προπονητή είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο που λέμε. Οπότε υπομονή και ψυχραιμία, εγώ αυτό λέω. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια αυτά. Άρα λοιπόν, σε ρωτώ, έχουμε φαβορή και outsider έχουμε τέσσερι ομάδε που η καθεμία έχει ίσε, δηλαδή 25% πιθανότητε για να πάρει το τρόπαιο. Πώ το βλέπει. Ε, για μένα, έτσι όπω είναι τα πράγματα, θα έδινα τον τίτλο του Φαβορή στη Real. Mm -hmm. Γιατί, είπαμε, ήταν η ομάδα που ήταν η πλέον πιστική στην κανονική περίοδο. Ε, το 3-0 στα playoff απέναντι στην Πασκόνια δεν ήταν και καμία έκπληξη. Ήταν το αναμενόμενο. Ε, νομίζω ότι αν θεωρήσουμε λοιπόν τη Real ε, ω Φαβορή, οι υπόλοιποι είναι σε ένα ίδιο καζάνι για πολλού και διαφορετικού λόγου. Κρύο πιο, πιο κάτω. Ναι, λίγο πιο κάτω σίγουρα, mm -hmm. αλλά δεν νομίζω ότι κανένα ξεχωρίζει από Παναθηναϊκό, Φενέρ και Ολυμπιακό. Ε, είναι τρει ομάδε και η Real. Ε, μέχρι να αποδείξει το ένα βέβαια. Ωραία, πάνω το πιάσω από την αρχή το νήμα. Παρασκευή 7 η ώρα, Ελλάδο, πρώτο ημιτελικό, Παναθυναϊκό Φενέρ Μπαχτσέ. Ένα Παναθυναϊκό που, πώ να το πω, ήταν εδώ και δύο χρόνια στον πάτο, στο βαθμολογικό πάτο τη Ευρωλίγα. Αλλά ήρθε ένα καλοκαίρι με μια πολύ μεγάλη επένδυση από τον Δημήτρη Γιανα που έφερε την ομάδα στη δεύτερη θέση τη κανονική διάρκεια και είναι ο Final Four τώρα. Κατά το περίμενε, ε, Από την αρχή τη χρονιά ήταν μια από τι δύο ομάδε που πέτυχε να πάει Final Four. Το πίστευα. Το πίστευα υπό την άποψη, ε, χωρί να θέλω να παρεξηγηθώ, ο Εργίνα Ταμάν είναι καλό υπορμονητή. Mm -hmm. Είναι και τυχερό υπορμονητή. Δηλαδή, όταν θα βρεθεί σε μια. θα έχει τα κατάλληλα εργαλεία, θα έχει και την τύχη και θα τον οδηγήσει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πίστευα από την αρχή ότι θα μπορούσε ναι, να φτάσει στο Final Final Four. Ναι, εγώ δεν το περίμενα. Περίμενα τον Παναθηναϊκό να είναι σαφώ αναβασμένο, ανταγωνιστικό, να πάει ψηλά. Αλλά δεν ήξερα ότι θα μπορούσε να πάει φέναν φορ, πάση θυσία, ότι ήταν αυτό σκοπό δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι βλέποτε, ήταν βλέποντα και κάνοντα τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ξεκίνησε λέγοντα ότι πρέπει να μπούμε στα play-off γιατί έχουμε και να μπούμε για λέγαμε. πολλά χρόνια. Αλλά όταν βλέπει ότι δεν είσαι έκτο, πέμπτο, όγδο στο play-in, γιατί φέτο είχαμε και play-in στην Ευρωλίγκα. Ναι, για πρώτη φορά. Ε, Λε ότι όσο κερδίζω και ανεβαίνω, προφανώ ανεβαίνει και ο πύχη μου. Ε, νομίζω έτσι ήταν και ο Ολυμπιακό την περσινή χρονιά που ξεκίνησε να μπει στα play-off γιατί ήταν το minimum των στόχων. Κάποια στιγμή σου λέει: Μπορώ να πάρω πλεονέκτημα έδρα. Μπορώ να βγω πρώτο. Οπότε πα σιγά σιγά και αλλάζει το στόχο σου. νομίζω βλέποντα και κάνοντα ουσιαστικά. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όμω ότι ο Αταμάν είπε τον Νοέμβριο μήνα που παραδεχτώ που δεν είχε ρολάρι, δεν είχε κάνει τι καλέ εμφανίσει. Πάμε Final Four, το είπε μόνο σου. Εντάξει, ο, ο, Αταμάν. Και λέγαμε, τι λέει τώρα. Σε αυτό όμως. το κομμάτι ήταν λίγο φαφλατά, α μου επιτραπεί η λέξη. Αλλά δεν ήταν. Όχι, εθί, εθί. Ε, παληθεύτηκε, παληθεύτηκε. ο ε, δεν είναι το ζούσε αυτό το πράγμα. Όταν τον ακούγαμε όμω εμεί αναλαμβάνοντα μια ομάδα με 12 καινούριου παίχτε. Που δεν ξέρει αν θα. και στην πορεία ήρθε και ο Νάν, έτσι και δεν ξέρει αν θα κολλήσει ο Έρναν Γκόμεθ με τον Γκραντ, για παράδειγμα. Ή αν ο Ναν θα μπορέσει να παίξει. Έχουμε δει πολλού παίκτε του NBA να έρχονται στην Ευρώπη και να μην παίζουν μπάσκετ. Ο, ο, ο Ναν να ήρθε, ήρθε, κανονικά σαν να έπαιζε και πέρσι στην Ευρώπη, σαν να παίζει χρόνια στην Ευρώπη. Παίζει κανονικότερα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Ήταν πάρα πολλά τα ερωτηματικά του Παναθηναίκου για να πει ότι ναι, ο Αταμάν έχει δίκιο. Δηλαδή, αν έβγαινε ο Μπαρτζόκα και το έλεγε. Θα, λέγες, θα είχε νόημα. Ναι, γιατί έχει το know-how με την ομάδα, έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι σχεδόν ίδιο, μόνο ότι είχα σε δύο ε, κορυφαίους παίκτες από το ρόστερ του, ε, θα μπορούσες να πεις ότι κάτι μας λέει αυτός ο άνθρωπος. Ε, Παρ' όλα αυτά ο Ταμάν, ναι, για μια περίοδο αν το πρόσεξες κιόλα, σταμάτησε να το λέει αυτό το πράγμα. Το έλεγε, το έλεγε, το έλεγε μέχρι ένα διάστημα, μετά σταμάτησε και μετά ξανάρχισε βέβαια, <laughs> εντάξει. Ήταν ίσω το κρίσιμο διάστημα εκεί, Σταμάτησε λίγο, νομίζω, εκεί που ήταν το τέρμι με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα στο Σεφ. Φεβρουάριο-Μάρτιο ήταν. Εκεί μάρτιο, μάρτιο, που έκανε και την προπόνηση στο Σεφ ο, ο Παναθυμιακό και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχασε βέβαια. Ακριβώ. Εκεί ήταν λίγο. Πολύ... Μάλλον ήταν πολύ κομβικό το σημείο με τα παιχνίδια που ερχόντουσαν. Γιατί ήταν ομάδε που είχαν του ίδιου στόχου με τον Παναθυμιακό. Ο Παναθυμιακό του κέρδισε, του έβαζε από κάτω. Οπότε εκεί όταν η λέει, α το, α μην μιλήσω. Προφανώ το θεωρώ εγώ αυτό έτσι. Ότι... Α ναι. μην μιλήσω, α το λίγο αυτό. Και μετά όταν είδε πια ότι η ομάδα ρολάρει και ανεβαίνει άρχισε πάλι τα, τα δικά του. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Παναθυναϊκό. Εντάξει, τραυματισμού είχαν όλε οι ομάδε φέτο. Mm -hmm. Μου κάνει εντύπωση ο Παναθυναϊκό όμω ότι σε σημεία τη σεζόν, πέρα από τραυματισμού, ο Αταμάν έβγαλε εκτό rotation που λέμε στο μπάσκετ δύο παίχτε των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή τον Βιλντόζα mm -hmm. και τον Χουάνσον Ραν mm -hmm. Με μικρό λοιπόν rotation, με 6-7 παίχτε. Κατάφερε να φτάσει εκεί. Ο Αταμάνο όλα τα χρόνια είχε μικρό rotation. Είχε παίχτε που εμεί το λέγαμε κοροϊδευτικά, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Ότι όταν πα στον πόλεμο, Προφανώ θα πάρει του καλύτερου κομάντου μαζί ναι, σου. Ναι. Ο, ο Αταμάν βλέποντα του παίχτε, ε, έδωσε κάποιου πολύ μικρού ρόλου στον Καλαϊτζάκι, ε, είτε στον Αντετοκουμπό. Αλλά αν ήταν πολύ μικρή η ρόλη του. Ήταν ίσα ίσα να ξεκουράσουν λίγο το Λεσόρ, να ξεκουράσουν λίγο το Γκραντ, σε τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν κατέληξε ότι ο Βιλντόζα δεν του κάνει. Και, κατά κάτι ψέματα δεν του κάνει ο Βιλντόζα. Έτσι όπω παίζει ο Βιλντόζα. Είναι ένα παίχτη αυτό που λέμε το, έχει το... είναι αλεγγρία. Ναι. Θέλει να είναι ελεύθερο. Ο Αταμάν δεν θέλει ελεύθερου παίχτε. Θέλει... Έχει τον νόμο που είναι ελεύθερο. Ναι, αλλά ο Νάν τα βάζει. Α. Ο, ο... 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 Βιλντόζα δεν τα βάζει. Έχει τη διαφορά εκεί. Οπότε όταν ο Βιλντόζα βλέπει ότι σιγά σιγά χάνει τη θέση του και υπάρχουν και παιχταράδε που έχει να αντιμετωπίσει. Όταν διακηδικήσει θέση στην πεντάδα από το Σλούκα ή από τον Γκραντ, ο οποίο ήρθε και είναι ο πιο κομβικό παίκτη του ακριβώ εκεί κάπου μπορεί και να απογοητευτεί, μπορεί να τα παρατήσει. Είχε και κάποιου τραυματισμού yeah. ο Βιλντόζα. Που γενικότερα ο Βιλντόζα ω οργανισμό, εκεί που ένα παίκτη θέλει μια εβδομάδα για να διορθώσει ένα πρόβλημα, το ίδιο πρόβλημα και το Βιλντόζα είναι δύο εβδομάδε. Οπότε μοιραία έχασε και τη θέση του. Άρα και όταν, μάλλον, όταν τα παιχνίδια να πανωτά και δεν έδειξε και μεγάλη διάθεση να ξεκουράσει κόσμο στην, στην Basket League, στο πρωτάθλημα, ε, μοιραία πάει με 6 μέχρι 8 παίχτε και όσο αντέξουν. Και μέχρι στιγμή έχουν αντέξει. Ο Παναθυνακό έχει και ένα άλλο θέμα που δεν το έχουν οι άλλε ομάδε που παίζουν στο Final Four. Δεν έχει ψηλού. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχει το ψηλό φόβο το πώ είναι ο Ταβάρε ή άλλο φάλσο Ολυμπιακό. Όχι, όχι, όχι. Και αυτό ίσω να είναι. Ε, και η Φενέρ βεβαίω έτσι. Η Φενέρ το έχει τον Παπαγιάν, έχει τον Μότλε, έχει τον σανλίτ, Έχει δηλαδή, όπω τι ανέφερε στι ομάδε, ε, ακόμη και η Ρεάλ που δεν έχει εισάξιο του Ταβάρε. Ενώ ε, που αργεί, έχει, έχουν δύο Έχει λοιπόν. παίχτε οι οποίοι μπορούν να μπουν για πέντε λεπτά και να σου προκαλέσουν πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμή έχει δείξει ότι εάν δεν χρησιμοποιήσει το Μίτοχλου στο 5, το οποίο είναι ένα τέχνα με το οποίο κάνει ο Αταμάν. Αναγκαστικά. Αφήνοντα αφήνοντας όμω εκτό rotation του δύο σέντερ που έχει, τον Ανατολικό και τον Παλτσερόφσκι, ε, εκεί είναι ένα, θα είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό και το εκεί θα τον χτυπήσουν, είναι ξεκάθαρο. Ε, εκεί θα τον χτυπήσει και η Φενέρ και αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός στον τελικό, εκεί θα τον χτυπήσει όποια ομάδα συναντήσει. Σωστό, γιατί έχουν τα δύο μεγαλύτερα θηρία, α ας πούμε. Ακριβώ. Ε, μέχρι στιγμή, για παράδειγμα, στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, όταν ο Ολυμπιακό τον έχει χτυπήσει κοντά στο καλάθι, ε, ο Λεσόρ δεν μπορεί να τα βάλει. Ο Ολυμπιακό έχει τρει, δεν έχει το φάλ μόνο. Έχει ε, μιλουτήριο και ακριβώς, ο Riot. Ακριβώ ο Riot ενεργοποιείται στην Ευρωλίγκα σε σχέση με το πρωτάθλημα που έχει κοπεί και δεν θα παίξει α, μέχρι το τέλο, μέχρι όπου φτάσει ο Ολυμπιακό. Για να μην το ε, προτρέχουμε τελείω. Yeah. Οπότε εγώ εκεί νομίζω ότι θα χτυπήσουν ε, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, όποιοι και αν είναι αυτοί πέραν τη Φενέρ, ε, θα το χτυπήσουν στου ψηλού. Ε, και από εκεί και πέρα είναι θέμα τη περιφερειακή άμυνα αρχικά να σταματήσει το, την τροφοδοσία των κοντών στου ψηλού. Και βεβαίω είναι και πόσο θα αντέξει ο Λεσόρ ε, και τι ακριβώ θα κάνει. Τελευταία Παναθυμαϊκή ερώτηση. Ο Σλούκα ε, έφυγε από τον Ολυμπιακό για να έχει παραπάνω χρόνο και να έχει το ρόλο του ηγέτη. Mm -hmm. Στον Παναθυμαϊκό έχει το ρόλο του ηγέτη και τον ανταποκρίνεται καλά σε αυτό τον ρόλο. Θα σου πω, νομίζω η απάντηση είναι λίγο περίεργη. Δεν ξέρω αν θα, θα αρέσει στου περισσότερου. Δεν νομίζω ότι είναι ο ηγέτη του Παναθυμαϊκού. Όσο υπάρχει ο Ναν στο γήπεδο, νομίζω ότι ο Ναν είναι αυτό που θα πάρει την τελευταία επίθεση. Ακόμη και αν θέλει ο Σλούκα να την πάρει, γιατί πρέπει να την πάρω, α πούμε, την επίθεση. Γιατί είμαι ο κόσμο Σλούκα έμπειρο και νομίζω ότι είμαι. Νομίζω, είμαι ο ηγέτη του Παναθηναϊκού, για να μην τον αδικήσω. Εγώ νομίζω ότι ο Σλούκα έχει αναδειχθεί σε μια κεντρική φυσιογνωμία του Παναθηναϊκού, χωρί να είναι ο ηγέτη του όμω. Είναι μια κεντρική, δηλαδή είναι ο παίχτη που θα περάσει μπάλα από αυτόν, ό,τι και να γίνει, αλλά νομίζω ότι όταν θα χρειαστεί ο Αταμάν την επίθεση θα την δώσει στον Αν. Πάντω πιστεύω ότι ο Σλούκα, για το κλείσουμε αυτό, είναι ηγέτη Εκτό γηπέδου που λέμε, μάλλον στον Πανανανανάκο. Σε αυτό το σε... ρόσερ. Για αυτό σου λέω ότι είπα είναι... Καιτρι... είναι κεντρική φυσιογνωμία. Ωραία. Μπορεί να μην είναι, ξέρει, μπορεί να μην σε ονομάζω ένα ηγέτη. Εσύ να αισθάνεσαι ηγέτη και να φέρεσαι στο παρκέ ω ηγέτη. Ε, νομίζω ότι είναι... δεν έχει καμία σημασία αν εγώ πω ότι δεν είσαι ηγέτη, ενώ εσύ παίζεις σαν ηγέτη. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι μια κεντρική φυσιογνωμία του Παναναναναναναϊκού και είναι ένα παίκτη ο οποίο ήρθε μόλι τον Σεπτέμβριο έτσι, στα αποδητήρια. Δεν ήταν από πέρσι ή ναι, πρόπερσι. Είναι νέος ή έχει ταυτιστεί με τον Παναθηναίκο σε καμία περίπτωση. Είναι ένα παίκτη ο οποίο ήρθε από τον αντίπαλο, από τον Ιόνιο αντίπαλο. Αλλά παρόλα αυτά έχει, έχει, καταφέρει και έχει γίνει μια κεντρική φυσιογνωμία. Και αν το θέλει διαφορετικά, φάνηκε και η απουσία του και φάνηκε και όταν επέστρεφε. Με τον Άννα, α δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Ο Άν ήταν εκεί, και παίζει. Ξέρει. μέρα, ημέρα νύχτα παίζει εκεί. Ενώ ο Σλούκα θα... έλειψε. Να δούμε αν θα παίξει ο Σλούκα στο Final Four. Θα παίξει. Νομίζω πω θα παίξει. Με πόσο και πώ θα παίξει. Ο Σλούκα είναι ένα παίχτη, ο οποίο θα μου πει πολλοί παίχτε το έχουν αυτό, αλλά ο Σλούκα συγκεκριμένα θέλει να αισθάνεται 110% έτοιμο. Το είδαμε δηλαδή αυτό σε σεζόν όταν γύρισε από τον τραυματισμό του. Δεν ήταν πανέτοιμο και τον έβλεπε στο παρκή και έλεγε τώρα αυτόν τον πύρο για να κάνει τι ακριβώ. Όταν όμω Ρόλαρε, έγινε υγιή. Αισθάνθηκε ο ίδιο, πάτησε στα πόδια του και λέει: Είμαι οκ, okay, είμαι παπάδες. καλά. Ακριβώς, ακριβώ έκανε απίθανα πράγματα, ειδικά στη σειρά των, των play-off Που το, εκεί τον ήθελε ο Παναθυνέκο. Έτσι, εκεί του ήθελε όλου του παίκτε του να παίξουν. Ωραία. Νίξε τη Μακάμπη 3-2 και παίζει με τη Φενέρ μια κάπω ελληνική ομάδα. Δηλαδή έχει μέσα, πρόσεξε. Γιώργο Παπαγιάννη, Νίκ Καλάθη, Τάιλερ Ντόρση. Έτσι ακριβώ. Προπονητή που έχει παίξει στην Ελλάδα και έχει παντρευτεί Ελληνίδα, mm -hmm. το σαλούνα Γεσκεβίτσιο και είναι μια ομάδα που χτίστηκε από Έλληνα προπονητή φέτο. Ακριβώ. Το Δημήτρη Τούδη που έφυγε Ακριβώς. κάποια στιγμή στη μέση. Ακριβώ. Που είχε και τον Δέδα βοηθό, είχε δηλαδή αρκετό ελληνικό στοιχείο, όπω πολύ σωστά είπε. Κοίταξε, η, η σεζόν της Φενέρ χωρίζεται στα δύο, ξεκάθαρα. Είναι η Φενέρ του Ιτούδη και η Φενέρ του Σάρα. Του Σάρας. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα αυτά. Είναι τελείω διαφορετικό ο Σάρα, σε σχέση με την Παρσελώνα. Δηλαδή στην Παρσελώνα είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε τον Σάρα αυτό που γκρίνιαζαν οι παίχτε και το βλέπαμε κι εμεί. Έβαζε αυτό το χαλινάρι. Δηλαδή, όταν έχεις, είναι σαν να έχει μια Ferrari, πολύ απλά και ξέρει κάτι, του λέει παιδιά, τον γκάζι το πατάτε μέχρι τα 190. Δεν θέλω να υπερβείτε τα πάντα. Ενώ μπορεί η Ferrari να πάει με 300 και να πιάσει φωτιά και να ταξιδέψει ναι. στο μέλλον, α πούμε, ναι. κάπω έτσι, να το πούμε πολύ απλά. Ε, στη Φενέρ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στη Φενέρ του έχει πιο ελεύθερου. Έχουν συγκεκριμένου ρόλου εννοείται. Είναι πολύ καλά δομημένοι. Και επί του ήταν καλά δομημένοι, απλά δεν του βγήκαν τα αποτελέσματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τη Φενέρη είναι το εξή. Η Φενέρη είναι γεμάτη σε όλε τι θέσει. Όταν έχει δηλαδή Καλάθη και γκουντουρίτ στον άσο. Δύο mm. παίκτες οι οποίοι παίρνουν αποφάσει, εκτελούν και μπορούν να σε διαλύσουν σε κάθε βράδυ. Ρώτα τη Μονακό να σου πει και τον καλάθι. Ακριβώ. Είναι, είναι, πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Όταν αυτό που είπαμε και πριν, όταν στην πεντάδα έχει Σανλή, ε, Μότλεϊ και Παπαγιάννη. Στο πέντε εννοεί. Στο πέντε. Μπορεί να σου κάνουν τρομερή ζημιά όταν έχει ένα παίχτη όπω είναι ο Χέι Ντέιβι, ο μοναδικό που έχει βάλει 50 πόντου στην Ευρωλίγκα και δεν του έβαλε τυχαία έτσι. Ο άνθρωπο είναι. Δεν είναι καλάθο μηχανή που θα σου βάλει κάθε βράδυ 30, αλλά μπορεί να σε σκοτώσει Όταν βάλει, να θα βάλει. Μπορεί να σου βάλει σε 5 λεπτά 15. Κατάλαβα. Να είναι άποντο όλο το παιχνίδι και 5 λεπτά να σου βάλει 15 πόντου και να πει ε, τώρα τι έγινε ακριβώ. Δεν θα το καταλάβει καν. Έχει παίχτη, ο Ντάισον Πιέρ, α είναι τρομερό παίχτη, ο οποίο όταν δεν του πάει επίθεση είναι τρομερό χαμάλι. Bound, άμυνα, θα βουτήξει για μπάλε όλα αυτά τα πράγματα. Εμένα στη Φενέρ, ενώ την, την πιστεύω, την πιστεύω γιατί ήταν η ομάδα για μένα που δεν θα έπρεπε να είναι στο Final Four. Δηλαδή ήταν ο, ο παρήσακτο, α το πούμε έτσι. Ε, έσπασε, η έτσι. Έδρα, έσπασε την έδρα τη Μονακό, δεν ήταν εύκολο. Oh. Φάνηκε από την αρχή ότι μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να είχε να πάει σειρά 2-0, αν θυμάσαι. Έτσι. Mm -hmm. Να είχε φύγει από το Μονακό με 2-0. Ε, έχει δύο σημαντικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα λύσει είτε ο Γιασικεβίτσιου. Είτε οι ίδιοι παίχτε. Για πάμε. Will και ο Βίλμπεκιν και Ντόρσεϊ. Ο Βίλμπεκιν όμω τα βάζει επίση. Ακριβώ τα βάζει, αλλά αν δεν τα βάλει είναι τύπου Μάικ Τζέιμ. Μπορεί να σε διαλύσει. Μπορεί να σε καταστρέψει. Να γίνει δηλαδή αυτοκαταστροφικό για την Ακριβώς, ομάδα σου. Να, να συνεχίσει να σουτάρει που πρέπει να σουτάρει, γιατί είναι, είναι ο την guard σου. Δεν γίνεται να σταματήσει να σουτάρει. Το σταματάω να σουτάρει είναι σημάδι αδυναμία. Ε, με νίκησε. σταματάω να σουτάρω. Και ο Τάιλερ τι. Ο Τάιλερ είναι ικανό να σου βάλει 30 πόντου με 7 στα 7 τρίποντα ή 0 στα 7 ή 0 στα 7 και να κάνει το σταυρό σου και να λε τι έγινε. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρόπερσι ο Ολυμπιακό που απέτυχε στο Final Four. Απέτυχε, όσο μπορεί να το πει, το απέτυχε. Δεν απέτυχε, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν απέτυχε. Πρόπερση. Πρόπερση. κλείστηκε Α. από την ΕΦΕΣ με το τελευταίο σου του Μίτσιτ. Του Ataman, την ΕΦΕΣ. Ακριβώ. Το θέμα τη ήταν κακός ο Ντόρσεϊ. Ήταν κακό ο Ντόρσεϊ. Και στα playoff ήταν κακό και στο Final Four ήτανε... δεν ήταν αυτό που περίμενε ο Ολυμπιακό. Εκεί λίγο χάθηκε. Ο... Η Φενέρ έχει λύσει. Εάν ο Ντόρσεϊ δεν παίζει καλά ή ο Βίλμπεκιν μπορεί να τα βρει. Το θέμα είναι αυτό: ότι πρέπει και οι να καταλάβουν ότι αν δεν παίζουν καλά, πρέπει λίγο να σταματήσουν. Να μην πάρουν μπάλε, να μην πάρουν τραβηγμένε στο σπίτι. είναι: ναι. αν δεν μπορώ να βάλω, μπορώ να πασάρω, ναι. μπορώ ναι. να βοηθήσω στην άμυνα, Α, μπορώ να βοηθήσω παντού. Μπορώ, μπορώ να μισοτάρω. Μπορώ λι... να μισοτάρω. Μην... Άρα λοιπόν. Ναι, όχι, ολοκλήρωση. Όχι, είναι αυτό το. Εμένα εκεί είναι το ζήτημα μου. Νομίζω ότι αν, οι φενέρ, αν αυτοί οι δύο παίξουν, δεν το συζητάμε, είναι ok. Εάν δεν παίξουν, θα πρέπει να βρει ο Σάρα ή η ίδια έναν τρόπο. Ε, εκεί θέλει το χαλινάρι του Σάρα. Εκεί θέλει να του πει: Ωπα παιδιά, πέρασε στον μπάγκο, α μπει κάποιο άλλο να δούμε τι γίνεται. Άρα, Παναθηναϊκό Φεντέρ, πόσο δίνουμε ποσοστά, Είναι δύσκολο. Εγώ... Είσαι κοντά στο 50-50, πάντω. Κοντά. Ναι, δηλαδή, αν θα έδινα Παναθηναϊκό, αλλά 52-48, ένα τέτοιο πράγμα. Ωραία. Πολύ κοντινό, δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωριακό παιχνίδι. Άρα, 50-50. Ε, και πάμε, ναι, πάμε σε ντερμπούκλα ολκή μέχρι τέλου. Ωραία. Και 10 το βράδυ τη Παρασκευή. Η επανάληψη του περσινού τελικού. Η Revanch. Ολυμπιακό Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι ζευγάρι που το έχουμε δει πολλέ φορέ. Γουστάρουν και δεν γουστάρουν να παίζουν μεταξύ του. Ναι. Γιατί ξέρουν τι μπορεί να γίνει με στο παρκέ. Δηλαδή ο Ολυμπιακό το βίωσε πέρσι στο έπακρο. Ήταν ότι, ό,τι χειρότερο μπορούσε να του γίνει. Πέτο έχει κάνει δύο νίκε με σε Ολυμπιακό και ο Παναθηνακό Φενέρ ήρθαν ένα-ένα. Νίξε η Φενέρ του Ιτούδη όμω. Στην Τουρκία ακριβώ. Και έχασε εδώ. Που ήταν στην πολύ κομβικό σημείο, αν θυμάσαι, πολύ κομβικό παιχνίδι, αν θυμάσαι. Είναι το παιχνίδι που είχε πει ο Ναν την περίφημη δήλωση στην Τουρκία, ένα δημοσιογράφο που του λέει Τι έγινε την επιτελεί στη Φενέρ που έρχεται στην Αθήνα, Ότι έρχονται για να χάσουν. Και στο ίδιο μάτσο ο Ναν έβαλε κάπου 18, 20 πόντου, 23, δεν θυμάμαι. Ένα... Έπαιξε πολύ έπαιξε καλά έπαιξε. Εκεί ήταν ο που έκανε η αλλαγή ταχύτητα γιατί έβαλε τη Φενέρ από κάτω. Και άρχισε να βλέπει ότι μπορώ να πάω και πιο ψηλά προφανώ. Είχε νικήσει και στο Μονακό βέβαια με τον Ιωτερικό του Κρυμπόνη. Αλλά είχε πάμε στον Ιωτερικό του που είναι για πρώτη φορά σε τρίτο Final Four mm -hmm. πάει σε ρή. Mm -hmm. 22-23-24. Mm -hmm. Ακριβώ. Το 22 αποκλείστηκε για ένα σουτ στον Ιωτερικό. Το 23 20... έχασε το τρόπαιο για ένα σουτ. Το 24. Ε, δεν θέλω να σκέφτομαι τον κάτι με ένα σουτ. Πάμε πιο καλά. Πα... Δηλαδή δεν γίνεται άλλο αυτό. Είναι πολύ ψυχοφθόρο το να. Ειδικά το να χάνει δύο μάτς τέτοιο επίπεδου στο σουτ, αρχικά δείχνει ότι είσαι μια ομάδα η οποία χάνει το σουτ. Όχι, δεν είναι κακό. Χάνει τη λεπτομέρεια, δηλαδή είσαι εκεί, είσαι σταθερό, χρειάζεσαι απλά την τύχη, εγώ θεωρώ. Δηλαδή είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό το τι είναι εκεί. Το τι χάνει στο σουτ, ακούγεται λίγο οξύμοροι έτσι όπω το λέω. Είναι μια ομάδα η οποία μα έχει συνηθίσει και να παίζει άμυνα. Στα δύσκολα παιχνίδια είναι πάντα εκεί. Να θυμίσουμε τι έγινε μόνο στον περσινό Ιμητελικό με τη Μονακό θεωρήσαμε στο ημίχρονο ότι η Μονακό έχει περάσει και ξαφνικά εμφανίζεται ο Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο και του ε, τους κατάπιε. Έκανε ένα σερή πόσο, 20, κάτι 0, κάτι τι γίνει. 17, κάτι, ένα πολύ μεγάλο σερή, το δεν το θυμάμαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι του κατάπιε. Ο Ολυμπιακό μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Απλά άλλο Μονακό, άλλο Ρεάλ, λέω. Καλά, σε καμία περίπτωση το συζητάμε τώρα. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα η οποία έκανε μία κίνηση το καλοκαίρι και έγινε αυτόματα καλύτερη. Προφανώ δεν έβαλε ε, στο ρόστερ ένα παίκτη τη Α2, βάλε τον Καμπάτσο. Έτσι, τον ήξερε, ναι. λοιπόν, ξέρουμε τι παίκτη είναι ο Καμπάτσο, αμέσω σου ανέβασε επίπεδο. Ε, μιλάμε για ρεάλ τώρα. Μιλάμε για Ολυμπιακό. Τώρα. Για Ολυμπιακό. Ρεάλ την πιάσουμε μετά. Γιατί ο Ολυμπιακό είχε τέτοιο. Έχει δύο μεγάλε απόλυτε το καλοκαίρι. Σλούκα Βεζέγκοφ, έτσι. Πώ τα κάλυψε αυτά και πώ πήγε βασικά όλο αυτό. Κοίταξε, ο, ο Μπαρτζόκα ε, ήταν κάτι που είχε φανεί από την αρχή. Άλλαξε τελείω. Δηλαδή, όταν ο, ο κόσμο του Ολυμπιακού γκρίνιαζε και έλεγε Μα καλά, φέρατε το Σίγμα για να καλύψει τον Βεζέγκοφ. Προφανώ και δεν έφερε το Σίγμα για να καλύψει. Το... Δεν μπορεί ο Σίγμα να καλύψει τον Βεζέγκοφ, ό,τι και να κάνει. Αυτό νομίζαμε όλοι όμω. Ναι, αλλά τον έφερε ω μπρο στην θέση. Το ότι έφερε ένα τεσάρι για να καλύψει το τεσάρι που έφυγε, δεν σημαίνει ότι ο Σίγμα θα βάλει 25 πόντου και θα κάνει χρονιά MVP. Σε καμία περίπτωση. Δεν περιμένουμε αυτό ακριβώ, αλλά. Όχι, αλλά. Ε, πολύ απλά ο Μπαρτζούκα ε, προβίβασε εισαγωγικά τον Μπίτερ σε ρόλο σκόρερ, το οποίο του βγήκε. Έδωσε εννοείται την μπάλα πιο, πιο πολύ, ακόμα περισσότερο στο καλάθι, έχοντα και Φαλ και Μιλουτίνοφ και στην πορεία βάζοντα και το Ράιτ στη μηχανή που αναγκάστηκε να το βάλει. Ο Ράιτ ήταν η μοναδική προσθήκη που έκανε που έπρεπε να κάνει γιατί είχαν χτυπήσει και ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ. Και ήθελε ένα ψηλό για να μπορέσει να βγάλει τι υποχρεώσει του α, με αξιοπρέπεια ουσιαστικά. Και είδε ότι ο Ράιτ ναι, είναι καλό παίχτη και μπορεί να μείνει στο Ρόστερ. Και όντω είναι καλό παίχτη. Ακριβώ. Και πήρε και τον Πετρούσεφ βέβαια στο 4 μετά. <laughs> για να ενισχύσει και στη συνέχεια να δώσει κι άλλο. Διότι Είπαμε ότι πρέπει οι προσθήκε να γίνονται στοχευμένα. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακό. Ο Williams Gos, εάν δεν χτυπούσε ή μάλλον αν τραυματιζόταν λιγότερε φορέ από ότι τραυματίστηκε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Είναι ένα παίκτη ο οποίο το έδειξε και στη Ρεάλ. Ορίζει ρυθμό, σκοράρει. Του λείπει λίγο το τελείωμα, το κλείσιμο. Ε, το είδαμε και στο match. Ε, ε, ποιο match ήταν τώρα πολύ, τον play off, Ναι, τον playoff ήταν με την Barcelona. Που είχε το τελευταίο σουτ για να κλείσει τη σειρά, το έχασε, αστόχησε. Ήταν όμω ο αντισλούκα τη σεζόν, έτσι. Ακριβώ, είναι πολύ καλό παίχτη. Παίζει άμυνα, mm -hmm. ε, ξέρει να πασάρει. Έχει διάθεση να πασάρει, δεν είναι παίχτη που θα σε καταστρέψει. Και εννοείται ότι έχει βάλει πάρα πολλά κρίσιμα σουτ. Οπότε εκεί βρήκε. Ο, μπορεί να μην φαίνεται ποιοτικά ο γκο ότι είναι αντισλούκα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο αντισλούκα. Έχει κάνει ματσάρε. Είναι, είναι παχτάρο ο, ο γκο, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και στο φίνι τη σεζόν ο Ολυμπιακό βρήκε ξανά το Μακίσικ. Ναι. Ο οποίο ήταν τραυματίε από την αρχή, άργησε πολύ να μπει. Τώρα όμω έχει φουλάρει. Ακριβώ. Και δηλώνει από ό,τι άκουσα κάτι δηλώσει τώρα πρόσφατα ότι είναι έτοιμο να πάρει και στο Βερολίνο πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι, ό,τι καλώ ο Μακίσικ όταν ήρθε από την Πεσίκτα ε, ήρθε ω Το έδειξε αυτό. Κυρίω το δείχνει με τον Παναθναϊκό. Ναι. Ήτανε λίγο το... Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Έτσι ναι. ακριβώ. Αλλά ο Μακίσικ είναι σκόρερ. Δηλαδή, αν ο Μακίσικ για παράδειγμα έπαιζε στην ΑΕΚ, ακόμη και τη φετινή ΑΕΚ, ε, θεωρητικά μπορεί να έχει 15-20 πόντου μέσω ε, με... έχει την ικανότητα να την βάλει την μπάλα στο καλάθι. Απλά στον Ολυμπιακό, και αυτό είναι το θέμα, ότι ο Ολυμπιακό προτάσει πάντα την ομάδα. Όταν θα υπάρχει το πρόβλημα, θα φύγει ο Λούκα. Δηλαδή, ακόμη και αυτό το καλοκαίρι, αν για κάποιο λόγο έφευγε κάποιο, που δεν θα φύγει και του έχουν δεμένου όλου με συμβόλαια. Αν έφευγε, για παράδειγμα, ο Φάλ ή έφευγε ο Μιλουτίνο, πάλι θα βρισκόταν ο τρόπο μέσα από την ομάδα να καλύψουν το κενό του. Ερώτηση πονηρή. Mm -hmm. Ποιο είναι ο Σταρ του Ολυμπιακού, ο ηγέτη που λέμε, Σταρ δεν υπάρχει. Ξεκάθαρα. Ακόμη και πέρσι νομίζω που ο Βεζέγκοφ ήταν ο MVP, δεν ήταν ο Σταρ του Ολυμπιακού. Ωραία, ποιο είναι ο ηγέτη. Δεν είχε Σταρ. Εάν. Εγώ έχω, έχω κάτι κατά νου. Θα σου πω. Νομίζω ότι ο Σταρ του Ολυμπιακού δεν είναι ένα. Ε, συγγνώμη, ο ηγέτη του Ολυμπιακού δεν είναι ένα, αλλά βγαίνει ανά παιχνίδια. Άρα ποιο είναι ο ηγέτη γενικά, Μήπω είναι ο Μπαρτζόκα, Θα μπορούσε να είναι και να το ο ο πάμε ο σε Θα δηλαδή. μπορούσε να είναι και ο Μπαρτζόκα. Αλλά <Ρι> εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο παίχτε. Για μένα Α. η ηγέτε του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή ε, δεν θεωρώ τον Πίτερ ηγέτη. Τον Πίτερ το θεωρώ εκτελεστή. No, και έχουν υπάρξει και παιχνίδια που δεν είναι εκτελεστή. Είναι πολύ κακό στα τελευταία παιχνίδια. <Ρι> και περιμένουμε τώρα να δούμε πώ θα πάει το Final Four για αυτόν. <Ρι> εγώ είμαι ανάμεσα σε Williams, Ghost και Κάναν. Μόνο ότι ο Κάναν έχει κάνει κακά παιχνίδια. Όχι ο Θωμά. Ενώ το Βόκαπ. <Ρι> όχι, όχι, όχι. Που είναι ένα πολυεργαλείο έτσι για όλα. Είναι πολυεργαλείο. Ξέρεις είναι, είναι, είναι πολύ το, το ξεχάσαμε. Ο αρχηγό. Είναι ηγετική φυσιογνωμία. Ο, ο Παπ. Ναι. Σαφέστατα. Είναι ηγέτη όμω σε διαφορετικό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το Σλούκα. Ναι. Ο Παπ είναι ο ηγέτη που, όπω έκανε πέρσι καλή ώρα, στο time out. Coach, άσε τώρα το που βρίζει τον τάδε ναι. παίχτη. Πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό σκέφτηκα μόλις τώρα. Σε αυτό, αυτό το επίπεδο είναι ξεκάθαρα ηγέτη. Εγώ σου λέω όταν πάμε στο παρκέ όμω, όπου αυτό που σου είπα πριν, ο Ναν θα πάρει την μπάλα ναι. γιατί είναι ο Ναν θα το βάλει. Κλείσαμε το παιχνίδι, ευχαριστούμε πολύ. Για μένα δύο παίχτε στο Ολυμπιακό μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Γκο και ο Κάναν. Πιο πολύ ο Γκο. Ο Κάναν είναι επίση εκτελεστή. Ο, ο Γκο θα κουβαλήσει και την μπάλα. Είναι το Για μένα, αυτό λέω ότι ο ηγέτη για κάποιου είναι διαφορετικό. Ο ηγέτη μπορεί να είναι, παράδειγμα, στη Ρεάλ Μαδρίτη ο... ο Σέρχιο που δεν πέσει. Αλλά όταν μιλάει στον πάγκο. Ακούνε, ακούνε όλοι. Πάμε στη Ρεάλ λοιπόν. Mm -hmm. Που έχει το καλύτερο ρόστερ, νομίζω, στην Ευρωλίγκα. Είναι, είναι, είναι πληρέστατο ρόστερ, αλλά, αυτό αλλά το πράγμα. πιο άπειρο προπονητή από του τέσσερι, θεωρώ εγώ. Σα έχει πάρει Ευρωπαϊκή Ποπέ. Την έχει πάρει την κρυάδα του πέρυσι πάντω. Ναι. Κοίταξε, το, το Final Four είναι, ε, είναι ένα πολύ περίεργο, μια πολύ περίεργη οργάνωση. Έχω δει το Λούκα Ντόντσιτ να τα χάνει σε Final Four. Ναι. Όταν τα χάνει ο Λούκα Ντόντσιτ που μπαίνει στο NBA ναι, αλλά... και δεν καταλαβαίνει. Βέβαια, στα 18 του, στα 19 του. Την επόμενη χρονιά όμω πήγε και του διέλυσε. Με ένα χρόνο διαφορά. Είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο σου λέω γιατί είναι ένα ματ. Μπορεί να σε πάρει από κάτω, μπορεί να σε φάει πίεση. Ο Ματέο πέρσι το χειρίστηκε μια χαρά. Το πήρε στο σουτ. Το πήρε, στο... όμω. Εκεί αυτό μετράει. Για παίζει ρεαλ ρόστερ. Κοίταξε, ρόστερ ρεαλ το συζητάμε. Τώρα έχει πεντάδα ή πεντάδε που μπορούν να σε καθαρίσουν. Έχει του παππούδε. Αυτού λέω να του αφήσω και το τέλο και θα σου πω για Α, ωραία, για πάμε. Προ... Για την πεντάδα, την κανονική. Τη. Αρχικά δεν το συζητάμε τώρα. Όταν έχει στο ρόστερ μπάτσου. σου καμπάτσο, ο οποίο ε, βλέπει τον ταβάρε ε, χωρί ε, με πλάτη, με οτιδήποτε. Μπορούν αυτοί οι δύο να συνδυαστούν να κάνουν τα πάντα. Έχει ένα χεζόνι ο οποίο Πραγματικά, όχι, του βγάζω το καπέλο και δεν έχει και μεσημέρι να του βγάλω. Εγώ το καπέλο είναι, έχει οριμάσει όσο έχει πάει στη Real ε, 1000%. Δεν το συζητάμε το παιδί. Που είναι τριάρια και παίζει στο τέσσερα. Ναι, που όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, λέγαμε. Γιατί το παρακάνει, δεν υπάρχει λόγο. Στη Ρεάλ δεν το παρακάνει. Στη Ρεάλ κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εκτελεί όποτε πρέπει να εκτελέσει και το κάνει με πολύ μεγάλη ευκολία. Ε, γενικότερα έχει παίχτε ε, που έχουν βρει τον, ε, το ρόλο του τον έχουν αγαπήσει και για μένα το μοναδικό ερωτηματικό είναι οι παππούδε. Ναι, αλλά έχει ξεχάσει το Μούσα. Εντάξει, εννοείται για αυτού θα πούμε. Εγώ απλά τώρα μπήκα λίγο στο, στου παππούδε για να. που είναι που τε... θέλω να καταλήξω. Είναι τρει, έτσι. Ακριβώ. Είναι τρει. Δεν σημαίνει ότι είναι βαρύδι, αλλά πέρσι, α πούμε, ο Γιούλ που, έδωσε, που θεωρείται στου παππούδε το ευρωπαϊκό ή ο Ρούντι μπορεί να παίξει και να σου πάρει ένα μάτ και εκεί που το περιμένει. Καλά, ο Ρούντι μπορεί να, να πάρει ένα μάτ να το κάνει μπάχαλο μόνο του. Ναι, και να, να πάρει. να είναι. κάνει φασαρία και να, και να γυρίσει το, το παιχνίδι. Παιχνί. Είναι, να λέω, να είναι, είναι πάρα πολλοί παράγοντε που έχει η Ρεάλ και μπορούν να σου πάρουν ένα μάτ. Για Μπουσέλε, για, Μπουσέλεο. Για, Μπουσέλεο, για παράδειγμα, πέρυσι το Φάλεφορντ δεν ήταν. Το πήρε χωρί για Μπουσέλε. Ήταν τιμωρημένο από το περίφημο ξύλο που είχε ρίξει με το μάτ με την Παρτιζάν. Ούτε ο Ντέκ ήταν πέρυσι. Δεν θα είναι και φέτο. Αυτό πήγανε. να τραυματίστηκε. Οπότε είναι πολύ σημαντική απώλεια. Αλλά από τη στιγμή που το πήραν πέρσι χωρί τον η Real πήγε χωρί εσάρι στο Final Four πέρυσι. Και, πίσω... και παίξει ο Χεζόνια. ο Για Μπουσέλε τέλει. είναι. Τέλειο. Δυνατό. Δηλαδή φέτο θα έχει για Μπουσέλε σε σχέση με πέρσι, πάλι δεν θα τον Ντεκ. Όπω πολύ σωστά είπε και εσύ, έχει Μουσά, ο οποίο υπάρχουν μάτσε που κάνει πίσω, του αρέσει να κάνει πίσω. Αλλά, είναι, Αλλά υπάρχουν και μάτσε που βγαίνει μπροστά, ακριβώ μπορεί να σε διαλύσει επίση. είναι μια υπερπηλή ομάδα. Άρα προγνωστικό εδώ, με ποσοστά που είπαμε πριν. Δεν θέλω να δικήσω τον Ολυμπιακό. 55-45 ρεάλ. Καλό το Χωρί να, χωρίς να θεωρώ τον Ολυμπιακό τελειωμένο. Ολυμπιακό οπότε. Όποτε θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακό είναι τελειωμένο, έρχεται και μα αποδεικνύει το αντίθετο. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Ακριβώ γι' αυτό. Δεν, δεν, το κάνει μια φορά, το κάνει, το, κάνει, σε ρή. Οπότε δεν μπορώ να, το, 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 να, το, το, να, μην το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Κύριε Μιχάλη, ευχαριστούμε. Εγώ σα ευχαριστώ. Ελπίζουμε να έχουμε έναν ελληνικό τελικό για πρώτη φορά στα χρονικά. Ποτέ δεν είχαμε. Ακριβώ. Ένα Παναθυμιακό Ολυμπιακό στο Βερολίνο. Να μην έχουμε επεισόδια με Παναθυμαϊκού, με Ολυμπιακού, με Τούρκου εκεί κλπ. Θα, θα είναι και η Κερκίδα πολύ μεγάλο ναι. και σημαντικό παράγοντα. Διότι θα είναι πάρα πολλοί Τούρκοι, διότι ζουν πάρα πολλοί Τούρκοι στο Βερολίνο. Οπότε η Φενέρ μπορεί να έχει και το μεγαλύτερο κομμάτι. Θα το έχει σίγουρα πιστεύω εγώ. Να δούμε τρία ωραία μάτσα, γιατί δεν μα νοιάζει ο Κωσταντικό. Ακριβώ. Και ευχαριστούμε πάλι που ήρθε εδώ πέρα, μα έκανε αυτή τη χαρά και τη Άστε, διευκόλυνση. Καλά. Γιατί ο Μιχάλη είναι, είναι φίλο γενικά, εκτό δουλειά. Και, και Καλή επιτυχία σε ελληνικέ ομάδε. Και να δούμε καλό μπάσκετ. Αυτά.